Δεν χρειάζεται να κάνω συστάσεις, φαντάζομαι. Κυρία Στεφανίδη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλιππίδης. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπανουδάκη. Η κυρία Πεσιρίδου. Καλησπέρα σας. Καλά. Ο κύριος Σταματόγιανος. Ο κύριος Καραγή. Κοντό, ε. Ναι. Ο κύριος Κρύερ, προπονητής και σύζυγος της Κατερίνας. Ο εθνικός μας προπονητής, ο κύριος Κουτσιόρας. Η ωραιότερη προπονήτρια της Ευρώπης, η κυρία Σιώμη. Ο κύριος Μεγαλοοικονόμου, προπονητής του Εμμανουή. Ο κύριος Πομάσκη, προπονητής της Βούλας. Ο κύριος Κιντέας, προπονητής του Κώστα. Καλά, ελάτε. Θα καταφέρνετε αυτά τα επιτεύγματα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο. Χωρίς τις δυνατότητες που έχουν άλλοι αθλητές σε άλλες χώρες. Και άρα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά, όχι μόνο να λέμε ωραίες κουβέντες όταν φέρνετε τα αποτελέσματα, αλλά να φτιάξουμε κάποιες υποδομές που θα ενισχύσουν και τον μαζικό αθλητισμό, γιατί από εκεί ξεπηδάνε τα νέα παιδιά που αθλούνται μαζικά, αλλά και τον πρωταθλητισμό σε βάσεις στέρεες, υγιείς, και θα μπορούν να δίνουν μια προοπτική να βγαίνουν αθλητές που θα μας κάνουν περήφανους. Εκεί να μην μείνουν στους τύπους όλα αυτά. Έτσι. Να προχωρήσουμε στην πράξη. Και να μην μείνει δηλαδή αυτή η συνάντηση σε μια αθλητικού τύπου συνάντηση. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι το ενδιαφέρον για τον αθλητισμό και άρα και οι επενδύσεις, οι δημόσιες που βεβαίως θα έχουν και λίγο χρόνο για να μπορέσουν να πιάσουν τόπο, πρέπει να πάνε να στραφούν περισσότερο εκεί όπου τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε το μεγάλο ενδιαφέρον της δημοσιότητας. Δηλαδή, επικεντρώνουμε σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εκεί που έχουμε τον πρωταθλητισμό, τον επαγγελματισμό μάλλον, όπου έχει ιδιαίτερη εμπορευματοποίηση. Όμως, αν κάθουμε και δούμε συνολικά, οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού μας φέρνει ο στίβος. Και άρα τον έχουμε παραμελήσει λίγο το στίβο. Εγώ να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι καταφέραμε στην επαναδιαπραγμάτευση που είχαμε για το ελληνικό να μείνουν οι εγκαταστάσεις, απλά να μεταφερθούν λίγο πιο πάνω στη νέα ανάπλαση του ελληνικού, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ότι πρέπει να δούμε το κλειστό στίβο και κυρίως το θέμα της παιανίας. Πιο σημαντικό. Η παιανία... Πιο σημαντικό, ε. Πιο σημαντικό. Η παιανία είναι και αυτή μια από τις περιπτώσεις όπου όλα τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν πράγματα χωρίς σχεδιασμό, προγραμματισμό και κυρίως σχέδιο για το τι κάνεις μετά, πώς συντηρείς ένα χώρο. Ότι έχουμε εγκαταστάσεις, είχαμε πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που δυστυχώς μετά δεν είχε τη δυνατότητα η πολιτεία να μπορέσει να τις συντηρήσει.